Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή, πήγα να πω άλλη μια εβδομάδα. Δεν ξέρω γιατί κάθε νέα εκπομπή με το που ξεκινάει, εγώ το βλέπω ότι ξεκινάει μια ολόκληρη εβδομάδα. Θα μου πεις, Αλέξανδρε, με τόσους συνεργάτες και τόσα θέματα, αυτό δεν είναι εκπομπή, αυτό είναι μαραθώνιος. Δεν έχει καμία σημασία. Θα τρέξουμε και θα τα προλάβουμε όλα και σήμερα. Και επειδή όσον ούπο φτάνουμε και για την μεγάλη εβδομάδα, φτάνουμε για να κάνουμε αγορές και για να κάνουμε πάρα πολλά δώρα, αυτή η εκπομπή σήμερα για άλλη μια φορά θα σου δώσει δώρα, είτε για να τα δωρήσεις και εσύ κάπου αλλού, θα μου πεις το δώρο δεν δωρίζεται. Ναι, αλλά αν εσύ, ας πούμε, κερδίζεις για παράδειγμα ένα φόρμα και είναι medium και δεν σου κάνει, γιατί να το βάλεις στην ντουλάπα και να μην το δώσεις σε μία φίλη ή σε ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να το φοράει και να το κάνεις χαρούμενο. Ή αν, ας πούμε, λέμε, κερδίζεις κάτι το οποίο δεν είναι το στυλ σου, είναι, ας πούμε, ένα πολύ super mini και εσύ δεν φοράς mini, πάλι δώσ' το σε μία φίλη. Πάντως η ουσία είναι ότι αυτά εδώ όλα τα κομμάτια, ούτε ξέρω πόσα είναι γιατί δεν μετράω, εγώ πάω και ό,τι μ' αρέσει τα παίρνω από τα μαγαζιά. Από το Lucky Sanson στη Λεωφόρο Πειραιός 254, όλα αυτά θα γίνουν δικά σας, το κάθε ένα ξεχωριστό, στο μη μου πεις papakyahoo.com ή yahoo.gr, δηλαδή θέλω να σου πω τώρα, γιατί τα βλέπε και πριν η συνεργάτητά μου, για να πες, αυτό που επέλεξα δεν είναι καταπληκτικό κολάν, δεν είναι. Και μια πολύ πολύ γνωστή τηλεπερσόνα φοράει αυτά που κάνει πρωινό αλλά την πήγαμε μεσημεριανό και πηγαίνει για τα ψώνια στην Κηφισιά. Δεν θέλω όμως να σου πω τώρα το όνομα, ονόματα δεν λέμε, απλά φωτογραφίζουμε. Καταλάβατε ποια μπορεί να είναι, αποκλεί, δεν πάει το μυαλό σου. Λοιπόν, αυτό πάρα πολύ ωραίο και το οποίο το έχω συνδυάσει, λέει, αν το κερδίσεις, πες εσύ ας πούμε από την Κρήτη, δεν ξέρω τώρα πού, με τι το συνδύασε αυτό. Α, το συνδύασα νομίζω με αυτό. Για να δεν κάνω φοβερούς συνδυασμούς. Και αυτό θα γίνει δικό σας. Όλα αυτά από το Lucky Sanson, Λεωφόρο Πειραιός 254. 253. Εντάξει μωρέ τώρα, τι 53, τι 54. Ο Lucky Sanson είναι ολόκληρο, πώς το λένε, ολόκληρη γωνία, θα το δούνε. Α, επίσης μου αρέσει πολύ και αυτό το μάξι. Απλά πρέπει η γυναίκα τώρα να έχει πόδι. Δηλαδή, γιατί ξέρεις αυτό όλο, είναι ανοιχτό, καταλαβαίνεις. Και όπως περπατάει η γυναίκα, είναι αυτό που με εξητάρει πάρα πολύ. Αν δεν το κερδίσετε, το κάνω εγώ δώρο. Μην αγχώνεστε καθόλου. Και ένα άλλο μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό. Που εδώ η γυναίκα δεν πρέπει να έχει πόδι, αλλά πρέπει να έχει μπούστο. Θα μου πεις και αν δεν έχει, δεν έγινε και τίποτα. Το φτιάχνει. Αυτά είναι απλά πράγματα. Φτιάχνονται, φίλε τηλεθεατή. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Καμιά πλαστική θα δώσουμε, κανένα δώρο. Λέω εγώ τώρα στους πλαστικούς μου. Δώστε καλέ κανένα στήθος στους τηλεθεατές μου. Θέλεις εσύ. Τι θέλεις, παιδάκι μου, εσύ. Άλλες πάνε να φτιαχτούν για να γίνουν σαν για σένα. Μαρίνα Λισάνδρου, η γυμνάστρια της εκπομπής εδώ σήμερα που θα κλείσουμε με πολύ ωραίο θέμα γυμναστικής. Χριστίνα Καμπούρη από τις γεωπονικές, γεωλογικές αναζητήσεις και εξομολογήσεις. Σταμάτησα λετράς εδώ κοντά μας που στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Και επειδή φτάνουμε και προς την άνοιξη και το καλοκαίρι για τα καλά. Και επειδή θέλω και κάτι αντιοξυδοτικό, φυσικό, χωρίς καθόλου μέσα στοιχεία άλλα, μόνο πραγματικά το ρόδι όπως το παίρνεις να το έχω στο χυμό μου. Το ρόδι Ελλάς λοιπόν. Γιάννη, αυτό ακόμα δεν έχει ξεπαγώσει, αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι τόσο φυσικός. Λοιπόν, τα βλέπετε παγωμένα γιατί επειδή είναι 100% φυσικός χυμός, αποκλειστικά στην εκπομπή μας το Ρόδι Ελλάς, σε όλο τον κόσμο το βρίσκεις κυριολεκτικά, θέλω να πω ότι είναι στην κατάψυξη και ότι κρατάει μέχρι 2 χρόνια, αλλά όταν το βγάλεις από την κατάψυξη σε 6 μέρες, πρέπει να το έχεις καταναλώσει, διότι είναι 100% φυσικός, δεν έχει συντηρητικά. Και όταν ανοιχτεί αυτό, απλά το βγάζεις από την κατάψυξη, λίγο να ξεπαγώσει για να αρχίσει να μπορείς και να το πιείς. Σε 3 διαφορετικές, δηλαδή 500, 250 και του λίτρου. Και από αυτό, 10 από εσάς θα κερδίσουν από μία κούτα ρόδια. Τι άλλο να δώσω, να δώσω και τον αλετρά, να τα δώσω και αυτά που έχω εδώ πάνω. Αυτά όχι. Και ό,τι βλέπετε στο τραπέζι, τώρα το αποφασίζω, δεν το είχα αυτό στο μυαλό μου, αλλά δεν μου πήκε κάτι ο σταμάτης. 3 τηλεθεατές θα πάρουν και θα πάνε σε ένα από τα οποιαδήποτε καταστήματα το λετρά και θα πάρουν ό,τι έχω στο τραπέζι από μία φορά. Τι κάνετε, καλά. Είστε καλά. Εντάξει, παιδιά, την άλλη εβδομάδα είναι η μεγάλη εβδομάδα, το έχετε καταλάβει. Πώς φτάσαμε το Πάσχα. Σε λίγο θα πηγαίνουμε τα καλοκαιρινά γυρίσματα και σε λίγο θα αποχαιρετήσουμε τους τηλεθεατές. Πώς πέρασε άλλη μία σεζόν και δεν το κατάλαβα. Έχουμε ακόμα. Γιάννη, πώς πέρασε μία ολόκληρη σεζόν επιτυχημένη. Γιατί γελάς τώρα εσύ, κάτι σου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα ξεκινήσω με τα κορίτσια μου, θα ξεκινήσω με τη Χριστίνα Καμπούρη που έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραίο θέμα. Θα σας αποδεσμεύσω από το φουαγέ να γευτείτε πολύ ωραία κριτσινοκούλουρα και έχω φέρει πολύ ωραία πράγματα και γλυκάκια από το Σταμάτη Αλετρά, τον Αρτοπιό. Θα υποδεχτώ 2 πολύ ιδιαίτερους και μαχητικούς αθλητές για να μιλήσουμε για το The Spartans Night, τη μεγάλη αυτή διοργάνωση που γίνεται αμέσως με το Πάσχα που θα είμαστε όλοι εκεί. Και αμέσως μετά θα έρθεις εσύ, αφού
πιεις και το ρόδι σου, πάρεις και την ενέργειά σου, για να κλείσουμε με γυμναστική από Μαρίνα Λισάνδρου. Αυτό είναι το σημερινό μη μου πεις, αρέσει να το αλλάξω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει? Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για κάτι που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα Feng Shui, mm-hmm. τα γνωστά Lucky Bamboo. Όλοι, πιστεύω κάποια στιγμή έχουμε πάρει. Πάρα πολύ μου αρέσει. Εμένα μου αρέσουν και τα Bonsoi. Ναι, και τα Bonsoi πια, αυτά που χορεύουν, οι χορεύτηκες, στα Bonsoi που... Αυτά τα δεντράκια με τις περίπτωση. Τα Bonsoi. Τα ναι, τα Bonsoi. Bonsoi. Bonsoi, εντάξει, οκ. Okay. Αμά. Λοιπόν, και εμένα μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Τέτοια έχω, δύο. Από αυτό το άλλο το φυτό που λες... Τα Bamboo. Ναι, ή θα ήθελα να είχα σε ένα βάζο πάρα πολλά. Μόνο να αριθμούν. Αλλά πρέπει όμως να βάζει, ναι. Και δεν... Το έψαξα πάρα πολύ για τους αριθμούς και μπορώ να σας πω τι συμβολίζει το πλήθος που βάζουμε. Για πες. Λοιπόν, το ένα τι συμβολίζει, ξέρεις. Για το ένα δεν έχει κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Πάντως αυτό πάνε και το βάζουν πολύ για Feng Shui. Δηλαδή, σε ένα βάζο έχουν οτιδήποτε ή έχουν φυτά και πάνε και βάζουν ένα μόνο του. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό, το δεν μου πολύ αρέσει. Ξέρεις όμως ότι όντως είναι για καλή ενέργεια και ίσως γιατί είναι... Και όταν μπει άνθρωπος, λένε, στο σπίτι σου που δεν έχει θετική ενέργεια, σου ξηραίνεται. Το ξέρεις. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω. Θα πάρω ένα, θα το βάλω στην είσοδο και θα σας καλέσω όλους τους φίλους και τις φίλες ανά 10 λεπτά. Όπου μου ξεραθεί, δεν ξανάρχεσαι, να το ξέρεις. Αλήθεια. Το δείχνει αμέσως την... Όχι, όχι. Να... Αλλά το δείχνει. Να τους κρατάω ένα 24ωρο. Ναι. Εντάξει. Και μετά σου ξεραίνεται. μετά από 24 ώρες σου ξεραίνεται έτσι κι αλλιώς. Πόσο πια να αντέξει ένα λουλούδι. Λοιπόν, αλλά άκου τι θέλω να σου πω. Θα σας καλέσω όλους από μία μέρα 24ωρο και όπου φύγετε, άμα φύγεις λέω και μου ξεραθεί, δεν ξανάρχεσαι, σας το λέω, όποιος τολμήσει ας έρθει. Ξέρεις, όταν το πεις αυτό σε κάποιον δεν έρχεται και από μόνος του. Σου λέει, ας μην ξεραθεί και νομίζω ότι είμαι εγώ αυτός που έχω την κακή ενέργεια. Για πες αυτά, πώς ευδοκιμούν. Λοιπόν, πάμε λίγο να πω για τους αριθμούς και μετά θα πούμε πώς τα συντηρούμε. Ωραία. Λοιπόν, δύο στελέχη, εννοούμε δύο φυτά, εκπροσωπούν την αγάπη. Τα τρία αντιπροσωπεύουν την ευτυχία, τον πλούτο και τη μακροζωία. Α, τρία θα πάρω. Τα πέντε αντιπροσωπεύουν τον πλούτο στους πέντε τομείς της υγείας μας, δηλαδή... Δηλαδή, αν κάποιος πάρει τρία, είναι μακροζωία... Ευτυχία και πλούτο. Αυτά τα τρία θέλουμε. Τα τρία θα πάρουμε όλοι. Είδες. Είδες, γιατί συμβολικό σου αριθμό. Συμβολικό είναι, παιδιά. Θες και εσύ τρία. Τρία πάρει και εσύ. Κανένα θέμα. Λοιπόν, τα πέντε στελέχη αντιπροσωπεύουν όλους τους τομείς υγείας, δηλαδή πνευματική, ψυχική, συναισθηματική, σωματική και διαισθητική υγεία. Mm-hmm. Τα έξι στελέχη προσελκύουν την καλή τύχη. Τα εφτά αντιπροσωπεύουν την καλή υγεία. Τα οχτώ την καλή ανάπτυξη. Ψηλώνεις, δηλαδή, αν έχουμε κάποιο παιδάκι στο σπίτι. Ή άμα θες να ψηλώσεις κι άλλο, πάρε οχτώ. Ναι. Τα εννέα προσελκύουν τη μεγάλη τύχη, τα δέκα αντιπροσωπεύουν την τελειότητα και την πληρότητα στη ζωή και τα 21, εάν κάποιος αντιπροσωπεύουν έχει το ανθοπολείο. Μεγάλο. Τα έχει το ανθοπολείο για να τα πουλάει τα 21. Είναι η μεγαλύτερη ευλογία, λένε. Τα 11 όμως δεν μας το είπες. Δεν έχει με το 11. Δεν αντιστοιχεί σε κάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, σύνθεση τα βάζουμε στην ανατολική πλευρά του σπιτιού και πάμε στα γεωπονικά τώρα. Πώς θα συντηρούμε? Για την καλύτερη ενέργεια στο σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι. Καταρχήν αυτά τα παίρνεις το κοτσανάκι όπως το βλέπουμε, σωστά? Ναι. Ωραία. Και πρέπει να μπουν με λίγο νεράκι. Δεν βάζεις λίγο νερό στο κάτω-κάτω? Είναι ήδη έτσι και αλλιώς μέσα σε ένα βαζάκι. Συνήθως τα δίνουν με ριζούλες. Ναι, σε νεράκι, είτε έχει βοτσαλάκι, είτε σκέτο βαζάκι. Μάλιστα. Όμως εμείς δεν τα κρατάμε έτσι, γιατί περισσότεροι που βλέπω τα βάζουν σε ένα ψηλό λίγνο βάζο, συνήθως γυάλινο. Έτσι τα βλέπω εγώ. Μπορούμε και σε γλάστρα. Θα το πούμε τώρα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε τα βάζουμε σε βάζο με νερό. Εγώ συμβουλεύω τους τηλεθεατές να μην παίρνουν διαφανή βάζα, αλλά να έχουν λίγο χρώμα, γιατί το μυστικό να διατηρήσουμε τον μπαμπού μας είναι να μην το αδειάζουμε όλο το νερό, αλλά να συμπληρώνουμε. Οπότε να κρατάει λίγο από την οργανική ύλη.
Αν το αδειάσουμε όλο το νερό, θα αδειάσουμε και τα θρεπτικά στοιχεία. Μάλιστα. Επίσης, μπορούμε να το λιπαίνουμε κιόλας με υγρό πλήρες λίπασμα. Μάλιστα. Η λίπανση γίνεται ανά τέταρτη συμπλήρωση νερού. Δεν χρειάζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, δεν το κλαδεύουμε το μπαμπού. Mm-hmm. Συνήθως αυτά που παίρνουν και υπάρχουν στο εμπόριο είναι νάνα μπαμπού. Στο φυσικό του σπίτι φτάνουν τα 40 μέτρα ποικιλίες. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Το βάζεις στην είσοδο της πολυκατοικίας και φτάνει στο μπαλκόνι σου κάποια στιγμή. Γι' αυτό συνήθως εμπορεύονται νάνες ποικιλίες. Ενώ στο σπίτι μας δεν φτάνουν. Φτάνουν ναι, περίπου μέχρι τόσο, έχω δει το πιο ναι, μεγάλο. Φαίνεται νάνη. Φαίνουν νάνα για το σπίτι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η θερμοκρασία του σπιτιού. Δεν αντέχουν κάτω των 15 βαθμών Κελσίου. Από 15 έως 24 βαθμούς είναι το ιδανικό. 15 έως 24 είναι καλά. Θέλουν ήλιο, όχι όμως άμεσο. Γιάννη, ένα λεπτό, συγγνώμη. Μπορείς να μου πεις γιατί γέλασες, είπα κάτι που... Τι είπα, από 15 έως 24 είναι το ιδανικό. Μία θερμοκρασία σπιτιού πόσο πρέπει να την έχεις. Άμα την έχεις 15, 24 όμως είναι καλά. Δεν κρυώνεις. Έτσι δεν είναι. Ορίστε. Εδώ πέρα υπάρχουν τόσο πονηρά μυαλά σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Πραγματικά εγώ δεν λέω τίποτα πονηρό και όλοι μου γυρνάτε στο πονηρό. Τέλος πάντων. Πόσα χρόνια ζούμε. Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα πάρεις πριν. Μπορεί να φτάσουν και τα 10 χρόνια. Αλήθεια. Ναι. Φυτό για 10 χρόνια. Μάλιστα. Στο φυσικό του περιβάλλον υπάρχουν ποικιλίες που ζουν και 100 χρόνια. Είδες. 100 χρόνια. Ναι. Καλά, κοίτα, τα μπαμπού τα άλλα, όχι αυτά τα πρασινοπά. Τα μπαμπού που βλέπουμε ναι, και έξω στον δρόμο κτλ. Τα μπαμπού. Στη ζούγκλα. Τα... Γιατί και στην Κρήτη πολλά μπαμπού έχω δει τέτοια. Ναι, υπάρχει. Αυτά μένουν άπειρα χρόνια. Δεν... Και στο σπίτι μας δεν έχουμε μπαμπού. Μπαμπού είναι και αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι διαφορετική. Είναι άλλη ποικιλία. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, αλλά ενώ κρατάνε, εγώ έχω ένα παππού σαλονάκι, παιδιά, που το έχω πάρα πολλά χρόνια. Και βροχές και καταιγίδες, ναι, τίποτα δεν παθαίνει. Κρύο, ζέστη, το χτυπάει ο ήλιος, ίσως επειδή είναι καλό παππού. Εντάξει, δεν είναι το παππού αυτό που στολίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, είναι η θερμοκρασία που πρέπει να προσέξουμε και θέλει και ήλιο. Όχι όμως άμεσο, έμεσο, δηλαδή να φιλτράρεται από το παράθυρο, γύρω στις 5 ώρες θέλει. Την ημέρα. Αρκετό φως, ναι. Άρα, παιδιά, θέλει προσοχή. Άρα, λέει, δεν είναι το πήρα το έβαλα και θα έχω μακροζωία και άστα εκεί. Αν δεν το βλέπει ο ήλιος, θα μαραθεί. Δεν θα μαραθεί. Αυτά μαραίνονται ή σαπίζουν. Δηλαδή, ενώ μαραίνεται και πέφτει... Αλλάζουν χρώμα, νομίζω, συνήθως κιτρινίζουν, ναι. Και το πετάς. Τι να το κάνεις. Όχι, γιατί μπορεί μετά να ξαναπράσινισε. Έχει τύχει να πάρω μπαμπού και να αρχίσει να κιτρινίζει, ενώ το δίπλα του να είναι μια χαρά και το έκανε μεταφύτευση στο χώμα και έβγαλε δύο παιδάκια. Βέβαια το αρχικό στέλεχος ναι, άρχισε να μαραίνεται, αλλά μου άφησε απογόνος. Μπορούμε να τα έχουμε και στο χώμα, σε μια γλάστρα. Αρκεί το καλύτερο είναι να είναι υποσκιά. Άρα στο μέσα μέρος του μπαλκονιού, για παράδειγμα. Στο μπαλκόνι, ναι. Θέλει ένα έτσι αργυλώδες χώμα, αλλά να έχει και τύρφη. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην κρατάει πάρα πολύ νερό. Εντάξει, δηλαδή μπορούμε και στη γλάστρα. Θέλει στη γλάστρα. Πολύ πότισμα, όμως, αν τα έχεις. Θέλει πολύ πότισμα. Να πω ότι το μπαμπού είναι, ας πούμε, ένα είδος γκαζόν, να καταλάβετε. Εξαπλώνεται. Αν πολύ του δώσουμε, αν του δώσουμε χώρο και... Θεωρείται γκαζόν, μάλιστα, εξαπλώνεται. Τι ωραίο που είναι τελικά και είναι και ωραίο και είναι και πολύ εντυπωσιακό. Βέβαια είπαμε για τους αριθμούς. Αν κάτι χάσατε, αν κάτι δεν το προλάβατε στο YouTube, στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης, πατάτε την εκπομπή με τον τίτλο και τα μπαμπού και ξαναβλέπετε τα πάντα για να τα σημειώνετε. Γιατί πολλοί φίλοι με πάνε και μου λέγανε δεν πρόλαβα τη συνταγή για τα cookies. Πατήσανε, την ξαναείδανε και μπορείς να δεις τα πάντα οποιαδήποτε στιγμή θέλεις. Δεν σας αποδεσμεύω τελείως. Μπορείτε απλά να συνεχίσετε στο φουαγέ στον πρώτο όροφο, να τα πείτε, να υποδεχτώ λίγο τους πρωταθλητές μας και να πάμε να μιλήσουμε για μια πολύ ωραία διοργάνωση και μια πολύ μαχητική βραδιά που θα γίνει. Και θα σας υποδεχτώ στο τελείωμα της εκπομπής. Εσύ μας είπες για το φυτό, εσύ όμως θα μας γυμνάσεις. Φύγαμε και επιστρέφουμε, μείνετε κοντά μας. Ήρθε το μαύρο κείμενο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά.
Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία. Δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα. Γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κείμενο John Noah. Ο καρπός των θεών. Στα φαρμακεία. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, πάρα πολύ μαχητικό, με απούσα και με μεγάλη απουσία, αλλά με πολύ αγάπη από την Μαρία Πανταζή που θα έπρεπε να είναι κοντά μας, αλλά μαχητικά συνεχίζει και στο αγαπημένο Survivor που χάρη της Μαρίας Πανταζή τώρα το βλέπουμε κιόλας. Μαράκι μου, σου στέλνουμε τα φιλιά μας, καλή επιτυχία, η μαχητική σου στήλη παραμένει εδώ δυνατή, παραμένει απτόητη και σε περιμένουμε να γυρίσεις νικήτρια. Αλλά επειδή μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στις 14 Απριλίου, το The Spartans Night, που πραγματικά έχεις βοηθήσει σε όλη την οργάνωση και μέχρι την τελευταία στιγμή έτρεχες για αυτό, είμαστε ακόμα στο δρόμο για τη μεγάλη αυτή βραδιά. Έχουμε κοντά μας δύο αθλητές που θα πάρουν μέρος στο main event της βραδιάς. Για όσους καταλαβαίνετε, αθλητικά σημαίνει τα δύο μεγάλα κεντρικά παιχνίδια προς το κλείσιμο αυτής της βραδιάς. Ξεκινάει από πολύ νωρίς και φτάνει μέχρι το τελείωμα το βράδυ. Και τους δύο αθλητές την προηγούμενη χρονιά τους είχαμε εδώ κοντά μας με ιδιαίτερα αφιερώματα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για αυτή την ιδιαίτερη βραδιά. Ο Στέφανος Κωνσταντελόπουλος κοντά μας, πρωταθλητής Ευρώπης. Γεια σου, Στέφανε. Του kickboxing που σε είχαμε πριν από περίπου 8 μήνες, κάπου εκεί. 8-9 μήνες. Και ο Γιώργος Φουλίδης κοντά μας και σε ένα Γιώργο σε είχαμε. Ναι. Πρωταθλητής Ελλάδας στο kickboxing που και οι δύο σας όμως, γι' αυτό σας έχω και μαζί, συμμετέχετε στις 14 Απριλίου στο The Spartans Night που θα γίνει, πού πάμε να τονίσουμε. Στο Στάδιο Ζωφριάς. Mm-hmm. Και είναι 14 Σάββατο ή Κυριακή, δεν θυμάμαι. Γιάννη, Σάββατο είναι 14, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και είστε τα main event. Όταν λέμε για τον κόσμο, λοιπόν, πες μου, Στέφανε, main event. Έτσι, για τον κόσμο τον απλό που μας βλέπεις όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τι σημαίνει, σημαίνει τα δύο μεγάλα παιχνίδια της βραδιάς. Οι δύο κεντρικοί αγώνες της διοργάνωσης. Θα έχει, το setup είναι Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλούς ωραίους αγώνες κτλ. Που εμείς ξεκινάνε από πολύ πιο νωρίς, από τις 6 ώρα, από τις 6 το απόγευμα. Και εσείς περίπου το main event θα είναι εκεί στις 10, φαντάζομαι. 9 με 10 είναι εκεί. Γιώργο, είναι η πρώτη φορά που παίρνετε μέρος σε αυτή την διοργάνωση. Ναι, είναι, και νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι η πρώτη διοργάνωση Spartans Night. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που σου έκανε εντύπωση? Δηλαδή, που έχετε συμμετοχή σε πάρα πολλούς αγώνες και Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά στο The Spartans Night τι το ιδιαίτερο έχει? Για μένα, σου είναι ιδιαίτερο που θα είναι αγώνες μόνο kickboxing. Είναι ιδιαίτερο ότι έρχονται οι αθλητές από μεγάλες σχολές. Mm-hmm. Μαθητές του Ερνέστο Χούστ, του Αρτούρ Κισένκο. Άρα, ο καθένας από εσάς θα παίξει με έναν ξένο. Ναι. Άρα, δεν θα παίξει Έλληνας με Έλληνα, κανένας. Όχι. Μάλιστα. Στα main event, όχι. Είναι μόνο Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας. Στα main event. Αυτό σημαίνει, ναι, Στέφανο, ότι πιο πριν θα είναι και διασυλλογική κτλ. Ενδεχομένως να έχει κάποια pre-games που θα είναι εναντίον. Τι είναι αυτό που σου έκανε εντύπωση πιο πολύ και έτσι ήθελες να έχεις αυτή τη συμμετοχή? Εγώ έχω πάρα πολύ σεβασμό για τον κύριο Χαλκίδη και τον κύριο Μπάμπη Παπαδόπουλο, που είναι και οι κεντρικοί διοργανωτές του event. Είχα την τύχη να έχω γωνία τον κύριο Παπαδόπουλο στην Τσεχία όταν είχα παίξει με τον πρωταθλητή Ευρώπης από εκεί. Οπότε ήθελα να παίξω. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ παίζω με έναν από τους καλύτερους ξένους που έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι μαθητής του Ερνέστο Χούστ, για όσους ξέρουν από kickboxing. Ο Ερνέστο Χούστ έχει πάρει σε εισαγωγικά την Ολυμπιάδα του kickboxing 4 φορές. Βεβαίως. Οπότε είχαμε παίζοντας με τη Μαρία Πανταζή, ναι, όταν είχε ξανά. Οπότε παίζοντας με τον καλύτερο μαθητή του, τον Σαβντίνο Βερμπέκ, που έχει πάρα πολλούς τίτλους σε Ευρώπη και Ολλανδία, αυτόματα σου δημιουργεί και μια εσωτερική. Ναι, δεν θέλω, πώς να σου πω, κατάλαβες. Άλλωστε, έχουμε πει και σας το είχα πει και τότε, αλλά αυτή είναι και η άποψή μου, ότι σε τέτοιους μεγάλους αγώνες, που εμείς πάντοτε ευχόμαστε οι δικοί μας να είναι νικητές, αλλά είναι πολύ μεγάλη εμπειρία, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Δηλαδή, σε τέτοιους αγώνες με τέτοιους μεγάλους παίχτες, γιατί θα αναμερθείτε με μεγάλους παίχτες αντάξιους με εσάς στο εξωτερικό και μάλιστα κάτω υπό την αιγίδα, συγγνώμη, έτσι η έκφραση αυτή, υπό την επίβλεψη ενός ανθρώπου, ενός στοχούς, που είναι ένα όνομα που είναι πάρα πολύ δυνατή υπογραφή. Δεν είναι λίγο ιντριγκαδόρικο, δεν σε εξητάρει να θες αυτόν τον αγωνό, ναι, ναι, και ναι, να γίνει, ναι, να παίξεις? Όταν παίρνουμε μέρος λοιπόν σε τέτοιους αγώνες, μία νίκη με έναν τόσο μεγάλο αθλητή του εξωτερικού, τι είναι αυτό που περιμένεις από τη νίκη που συνευχόμαστε
να σου δώσει. Σου δίνει ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι παραπάνω για το σίγουρα, εξωτερικό. Σίγουρα, ναι. Αυτό στην Ελλάδα, όσο περνάει ο καιρός, πριν ένα χρόνο που σας είχα κάνει τη συνέντευξη, βλέπουμε ότι αρχίζει πλέον να εκτιμάται περισσότερο, είμαστε στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι πρωταθλητής Ευρώπης και ένας πρωταθλητής Ελλάδας, με ακόμα μία νίκη υπέρ του με βάση ένα παίκτη δυνατότητα εξωτερικού, στην Ελλάδα θα κερδίσει κάτι περισσότερο, ή εμείς ακόμα δεν ανταμείβουμε τα παιδιά μας όπως πρέπει? Κοίταξε, δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν 10 χρόνια. Δεν είναι και όπως θα έπρεπε όμως. Φυσικά δεν είναι όπως θα έπρεπε. Ωστόσο τώρα και μόνο που παίζουμε με αθλητές τέτοιου επίπεδου, θα έπρεπε να κάνει λίγο την πολιτεία να ενεργοποιηθεί και να φτιάχνει σε εισαγωγικά τους αθλητές της λίγο περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα μπορεί να πιστεύει κάποιος μετά από, να ελπίζει μάλλον, μετά από μια νίκη με ένα τέτοιο παίχτη? Ρεβάν στην Ολλανδία για τα τριπλάσια λεφτά. Σοβαρό. Πολύ σημαντικό. Έχεις παίξει στο εξωτερικό? Όχι, δεν έχει τύχει. Αλλά είναι η πρώτη φορά που θα παίξεις με κάποιον. Α, έχεις παίξει όμως με παίχτη του εξωτερικού εδώ στην Ελλάδα? Όχι, έχω παίξει με Κύπριο. Ή στο παγκόσμιο έχω παίξει με Πολωνό. Εντάξει. Αυτό. Η Ολλανδία όμως θεωρείται μία από τις χώρες που στο kickboxing έχει πολύ δυνατούς παίχτες. Ναι, ναι. Θεωρείται η μητέρα του kickboxing. Έχει βγάλει πολλούς παγκόσμιους αθλητές. Ναι, γι' αυτό. Και είναι τιμή μας που παίζουμε με τέτοιους αθλητές. Το φοβάσαι ή αυτό? Όχι, σε κάνει αντιθέτως. Λίγο να εξητάρεσαι πιο πολύ και να γίνεσαι πιο σκληροπυρηνικός? Αντιθέτως, με κάνει περισσότερο να θέλω τη νίκη και να πάω ένα βήμα πιο μπροστά. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει σένα? Μάλλον σου λένε ότι θα παίξει με αυτόν τον παίχτη. Κάθεσαι και τον μελετάς? Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή μου, να κοιτάξει το παιχνίδι του, να μου πει τα λάθη του, να μου πει τι πρέπει να κάνουμε και τι. Δεν φοβάμαι τίποτα, αντιθέτως. Από στιγμή που ανεβαίνω εκεί πάνω, δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Αν φοβόμουν, δεν θα είχα κάνει αυτό το άθλημα. Τι είναι αυτό που κάνει τους Ολλανδούς, Στέφανε, την Ολλανδία γενικότερα, να είναι που λέμε η μητέρα, όπως είπε και ο Γιώργος πριν? Δηλαδή, πραγματικά και να είναι δυνατή χώρα στους παίχτες? Δεν είναι σίγουρα το γεωλογικό. Ό,τι κάνει τους Βραζιλιάνους να παίζουν ποδόσφαιρο. Τι είναι από γεννησιμιού, δηλαδή, θα μου πεις? Όχι, πιστεύω, δεν έχω ζήσει στην Ολλανδία, ούτε έχω επισκεφθεί ακόμα. Ωστόσο, πιστεύω ότι από μωρά παιδιά ένας τρόπος... Καλλιναγωγούνται με αυτό, ναι, ένας τρόπος να μεγαλώσουν είναι οι πολεμικές τέχνες. Με αποτέλεσμα να βγάζουν αριθμητικά περισσότερους πρωταθλητές από τις υπόλοιπες χώρες. Τώρα δεν έχει να κάνει. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο, ούτως ή άλλως. 14 Απριλίου, λοιπόν, Σάββατο. 14 Απριλίου, λοιπόν, Σάββατο, The Spartans Night. Πες μου άλλη μια φορά, Στέφανε, που θα γίνουν στο... Στάδιο Ζωφριάς θα γίνουν. Ωραία. Από τις 6 το απόγευμα, με τα δύο main event που έχουμε κοντά μας, τον Γιώργο το Φουλίδη αλλά και τον Στέφανο τον Κωνσταντινόπουλο, που βέβαια θέλω να σας πω ότι στην ουσία είναι μια πρόκληση της Ελλάδας για τα main event απέναντι στους Ολλανδούς, με τους καλύτερους της Ελλάδας που έχουμε για τους καλύτερους στην Ολλανδία. Είπαμε πριν από λίγο ότι πριν από ένα χρόνο, πάμε σε ένα Στέφανε, έτσι, μια και είχες έρθει πριν τον Γιώργο, σας είχα φιλοξενήσει αφιέρωμα για τις νίκες μέχρι τότε. Αυτούς τους 9 μήνες γίνανε κάποια παιχνίδια, πού θα μπορούσες να μου σταθείς, αν πούμε ότι τηλεοπτικά χάσαμε λίγο τα βήματά σου, τι έγινε αυτούς τους 9 μήνες για σένα που θα ήταν αξιοσημείωτο στους φίλους, στους φαν και τους ανθρώπους που σε στηρίζουν να το υπενθυμίσουμε? Εγώ το Δεκέμβριο πήρα μέρος σε μια διοργάνωση εδώ στην Ελλάδα, που είχε επαγγελματική τετράδα. Ήμασταν 4 αθλητές. Επαγγελματική σημαίνει, για τους φίλους που δεν ξέρουν από πολεμικές τέχνες, χωρίς προστατευτικά στα πόδια. Ωραία. Όπου εκεί, νικώντας 2 αγώνες την ίδια νύχτα, κατέκτησα τον τίτλο και την επαγγελματική ζώνη. Και τώρα ήρθε αυτή η πρόκληση και περιμένω 14 Απριλίου να νικήσω πάνω. Είναι, όταν λες επαγγελματική τετράδα, σημαίνει ότι παίζεις... Όποιος νικάει ξαναπαίζει. Όποιος χάνει. Το καπάκι. Ναι, ναι. Άρα είσαστε 4 άτομα, ξεκίνησες πρώτος. Mm. Δηλαδή ξεκίνησες με έναν παίχτη. Τον ενίκησες. Και παίξαμε τον άλλον που νίκησε. Και παίξατε εσύ δύο στο τέλος. Mm. Αυτό. Μάλιστα. Γιώργο, από τότε που σε είχαμε φέρει, έκανες κάποια παιχνίδια? Είχα κάνει πολλά παιχνίδια. Πού θα μπορούσες να σταθείς σαν το πιο ιδιαίτερο, άσχετα του αποτελέσματος, το πιο καλό για σένα για εμπειρία, που πιστεύεις ότι ένα σκαλοπάτι ανεβήκαμε? Έχω πάρει μαθήματα, έμαθα πολλά. Ο τελευταίος μου αγώνας ήταν στο Prestige Fights, το 3,
στη Κύπρο. Mm-hmm. Είχα παίξει με Κύπρο πρωταθλητή, όπου είχα κερδίσει με νοκάουτ. Και αυτό με ανέβασε σε πολλά θέματα, σε ψυχολογικά. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό? Ασχολούμαι από τα 7 μου, είμαι 19 χρονών. Μικρός είσαι. Και εσύ ασχολείσαι πολλά χρόνια, αλλά κάποια στιγμή το έχεις διακόψει. Μία ζωή. Ναι, πολλά. Κάποια στιγμή απλά έφυγες, κάποια στιγμή επανήλθες. Πολλοί τραυματισμοί κτλ. Αλλά τώρα είμαστε full. Τελικά πιστεύεις ότι αυτή η μικρή σου καταναγκαστική ίσως αποχή σε επανέφερε πιο δυνατό? Κάποιος δηλαδή είναι καλό να αποσύρεται για λίγο, εάν μπορεί να το κάνει και αν μπορεί να το επιλέξει, μετά από πολλά χρόνια ενασχόληση με μια μαχητική τέχνη? Κοίταξε, σωματικά σίγουρα η αποχή μόνο καλό θα σου κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Mm-hmm. Αν κάτι θα βάλεις κάτω, σκεφτείς γιατί παίζεις, για ποιον παίζεις, για τα λεφτά, για σένα και για τα δύο, για τη δόξα, για κάποιον άλλο. Αν αποφασίσεις ότι αυτό είναι που θες να κάνεις, τότε η αποχή σίγουρα θα σε βοηθήσει. Έχει λεφτά αυτό? Σε ποια χώρα? Στην Ελλάδα. Σε μια άλλη χώρα, ας το ξέρω. Στην Ελλάδα τελικά, ακόμα και ο super duper αθλητής που έχει νίκες, που έχει, αναγνωρίζεται σε λεφτά αυτό πραγματικά τελικά? Για ένα περίεργο λόγο στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Επομένως, αν μπορείς να πείσεις τον κόσμο να σε στηρίξει για αυτό που λες ότι είσαι και μπορείς να αποδείξεις εν τέλει ότι είσαι και σε ακολουθεί ο κόσμος, θα έχει λεφτά. Εγώ σε ένα καινούριο παιδί που ξεκινάει αυτή τη στιγμή στους μαθητές μου, γιατί είμαι και δάσκαλος σε γυμναστήρια, όποιος θέλει να ακολουθήσει το επαγγελματικό κομμάτι, του λέω να βρει ταυτόχρονα και δουλειά. Σαφώς. Είμαστε λίγοι οι οποίοι ζούμε από αυτό, σε αυτή τη χώρα. Ναι. Θέλω, Γιώργο, να μου ευχαριστήσεις και να μου πεις ποιοι άνθρωποι και στο The Spartans Night, αλλά και μέχρι σήμερα, θεωρείς ότι έχουν χτίσει όλο αυτό που εσύ πάνω στο ring βγάζεις προς τα έξω, τις νίκες σου, τη δύναμή σου, την αποτελεσματικότητά σου. Πού πιστεύεις ότι οφείλεις τα περισσότερα ευχαριστώ? Να μου κατανομάσεις αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύεις ότι σε έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την οικογένειά μου, τον πατέρα είναι μου. Είναι πάρα πολύ βασικό. Τον πατέρα μου και τον παππού μου που με βοήθησε. Και τον παππού, λέει. Ναι, γιατί... Γιατί κάτσε, είχαν ασχολία με αυτό ή απλά θέλανε ο εγγονός, ήθελε ο παππούς να γίνει μαχητικός τέχνης? Όχι, ο παππούς με πήρε από το χέρι και μου είπε πάμε να δούμε, ξέρω εγώ, να ξεκινήσουμε σε αυτή τη σχολή. Mm-hmm. Όχι συγκεκριμένα σε αυτή, να ξεκινήσει kickbox. Αρχικά για αυτοάμυνα πιο πολύ ήθελα, αλλά στη συνέχεια... Έγινε τρόπο ζωής. Ναι, το πατέρα μου που με στηρίζει σε κάθε αγώνα. Και μετά από αυτούς, σχεδόν δεύτερος μου πατέρας, το δάσκαλό μου, το Κώστα Σασαρίδη, που ουσιαστικά με έκανε άντρα πάνω στα ρί, το χορηγό μου, τον Γιώργο Δαβιτίδη, mm-hmm. τον Κωνσταντίνο Δαβιτίδη, με συγχωρείτε, γιατί μας έλα play safe. Και τέλος τους διοργανωτές, τον Μπάμπη Παπαδόπουλο και τον Γιώργο Χαλκίδη, που μου δίνουν αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτήν. Μπράβο στα παιδιά και θα τους έχουμε και κοντά μας. Στέφανε. Καταρχήν το δάσκαλό μου, τον Δημήτρη τον Δημητρίου. Πώς είναι να είσαι και δάσκαλος και να έχεις και δάσκαλο? Μπροστά στο δάσκαλο, ακόμα και μαθητές. Εσύ είσαι παιδί. Ναι, μπροστά στο δάσκαλο, δηλαδή αυτό λέω και στους μαθητές μου. Αυτό έχει να κάνει ηλικιακά, δεν έχει να κάνει όμως, να το τονίσουμε. Πολλές φορές δεν πάει να πει ότι ο δάσκαλος του δασκάλου μπορεί να είναι ο πιο μεγάλος. Μπορεί να είναι και στο μήλικη, μπορεί να είναι και μικρότερος. Είναι που εμπιστεύεσαι κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Γνώσεις. Δηλαδή το σύνολο των πραγμάτων θέλω να γνωρίζω. Εγώ συγκεκριμένα με τον δάσκαλό μου έχουμε μια σχέση τώρα 17 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε πλέον είναι και πατέρας μου, γιατί το δικό μου πατέρα τον έχω χάσει ούτως ή άλλως. Και όταν χρειάστηκα πολλές φορές τη γνώμη του, τη συμβουλή ναι, του. Με στήριξε σαν πατέρα. Οπότε θα τον ευχαριστήσω πρώτο, μετά την οικογένειά μου. Και τους χορηγούς μου φυσικά, σε Βενελά, τον Ηλία, τον Μασταρανδρέα, τα Java Fitness Center, MMA Cage, τα Οπτικά Θεού. Βέβαια, τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν να μη στείλω τα φιλιά μου στα Οπτικά Θεού, αλλά και τη Δήμητρα, τη φίλη μου, τη Θεού και τον μπαμπά της, όλη την οικογένεια, βέβαια. Που σε κάνουν να βλέπεις καθαρά και ξάστερα, όσο και ήλιο να έχει, έτσι δεν είναι? Και να πω ότι αμέσως μετά το Πάσχα, πολλά δώρα από τα Οπτικά Θεού, όπως και παίξες και κάνει η Δήμητρα, γυαλιά Οράσεως μοναδικά, θα είναι στην εκπομπή μας και θα δώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Δήμητρα μου, τα φιλιά. Πραγματικά όμως, και για σένα, να κάνω μια παρατήρηση, όπως και για εσάς, γενικότερα, ξέρεις,
Και το γυαλί δεν είναι θέμα πρεστής, είναι επειδή είστε όλη μέρα στους δρόμους, είναι καθημερινότητα και πολύ σημαντική ανάγκη και πρέπει να είναι καλό για όλους τους ανθρώπους, βασικά. Εγώ με τη Δήμητρα έχουμε γνωριμία 30 χρόνια. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια μου έχει εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι το γυαλί, όχι για έναν αθλητή μόνο, για τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Σαφώς, είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και καθημερινά. Τέλος πάντων, ας πάμε στους επόμενους χορηγούς. Είναι το Physio Athens, το ιατρικό team στο Μαρούσι, με τον Άσο τον Κουτσουραδί, καταπληκτικό ιατρικό team. Είναι το Strength and Fit, εταιρεία συμπληρωμάτων στο Χαλάνδρι. Ξέχασα κανέναν. Και τη σχολή μου, Ελλάς στο πτήριο. Βεβαίως. Πόσο σημαντικό είναι αυτές τις μέρες να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ένα πολυδάπανο άθλημα που δεν υπάρχουν οι χορηγίες που πρέπει. Πολλά πράγματα τα βάζετε, το ξέρεις, και από την τσέπη σας δουλεύετε, άλλες δουλειές για να πληρώνετε τα πράγματά σας. Και αυτό σας τιμάει γιατί το κάνετε με αγάπη. Αλλά ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι με τα λίγα ή με τα πολλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι δίπλα σε έναν αθλητή και συν γιατί του δίνουν και μία όθηση, έτσι δεν είναι? Νιώθεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία πόσα θα σου δώσει, τι θα σου δώσει. Μπορεί να σου δώσει κάθε μέρα ένα μπουκάλι χυμό. Αλλά είναι ότι νιώθεις ότι κάποιοι άνθρωποι σε πιστεύουν. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι με ρώτησες για την Ελλάδα, τι μπορούμε να πάρουμε κτλ. Εγώ λατρεύω τη χώρα μου, αλλά εάν δεν είχες ή δεν έχεις τους χορηγούς να σου δώσουν τα συμπληρώματά σου, τα προστατευτικά σου, θέλεις, θα πρέπει να τα πληρώσεις αυτά, οπότε δεν βγαίνεις εκεί. Δεν βγαίνεις, και έχεις, με τους μισθούς που υπάρχουν σήμερα. Με τις χορηγίες και τα λοιπά, μπορεί ένας αθλητής να κοιτάξει αντίστοιχα έναν αθλητή του εξωτερικού στα μάτια και να παίξει το ξύλο που γουστάρει. Εάν έπρεπε, θα ξεκινήσω έτσι από τον Γιώργο που είναι ο πιο μικρός της παρέας, εάν έπρεπε να δώσεις μία συμβουλή στα νέα παιδιά, γιατί είσαι 19, που αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά και για την καθημερινότητά σου, δηλαδή ενώ έχεις αποφασίσει, ασχολείσαι με κάτι, δεν θυμάμαι τι είχαμε πει τότε, αν... Σπουδάζω personal training. Πάλι έχει να κάνει με το επάγγελμα. Άρα αυτή τη στιγμή φτιάχνεις το μέλλον σου, φτιάχνεις τη ζωή σου, έτσι δεν είναι, το επάγγελμά σου. Αλλά απαιτείται όμως και πολύς χρόνος για την προπόνησή σου, όχι μόνο για τώρα για το παιχνίδι, γενικότερα στην καθημερινότητα. Αν θα πρέπει να δώσω μια συμβουλή για το συνδυασμό των μαχητικών αθλημάτων, οποιοδήποτε και αν επιλέξει κάποιος, εσύ ok στο kickboxing, αλλά και για την καθημερινότητα για τα νέα παιδιά, τι θα τους έλεγες, επειδή είσαι νέο παιδί? Καταρχάς τα μαχητικά αθλήματα, οποιοδήποτε και να είναι, σου δίνουν κάποια μαθήματα στη ζωή. Εννοείται. Σου μαθαίνει να μην τα παρατάς, να μην τα βάζεις κάτω, σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου. Σου μαθαίνει καταρχάς αυτοάμυνα, να μπορείς να αμήνεσαι έξω στον δρόμο. Αν τύχει κάτι. Φυσική κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας, να έχουμε καλή φυσική κατάσταση. Και μετά είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα νέα παιδιά δεν είναι ωραίο να βγαίνουν, να ξενυχτάνε από εδώ, από εκεί. Καλύτερο να είναι εκεί μέσα, σε ένα γυμναστήριο, να είναι σωστά υγιής και να δίνουν και το σωστό παράδειγμα. Πολύ σωστά. Στέφανε, εσύ επειδή έχεις περάσει και το στάδιο αυτό, έχεις αποσυρθεί, έχεις ξανάρθει πολύ πιο δυναμικά και βλέπεις και τις διαφορές. Τι θα πρότεινες? Έχει ηλικία καταρχήν αυτό? Μας βλέπει ένας φίλος τώρα που είναι 35 χρόνια, 30, 32, δεν ξέρω εγώ. Και λέει, να σου πω κάτι τώρα που έχω λίγο πιο ελεύθερο χρόνο και έχω κατασταλάξει με το επάγγελμά μου, να πάω να ξεκινήσω μια μαχητική τέχνη. Είναι αργά? Ποτέ δεν είναι αργά. Ίσα-ίσα που για κάποιον γύρω στα 30, 40, 50 δεν έχει να κάνει, θα του ανεβάσει πάρα πάρα πολύ την αυτοπεποίθηση. Σωστά, και την ποιότητα. Πρωταθλητής δεν θα γίνει, αλλά δεν το ξέρουμε κιόλας, υπάρχουν και, και βετεράνοι πλέον. Όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, είναι κρίμα για κάποιον να γεράσει βέβαια και να μην γνωρίσει πόσο δυνατό μπορεί να γίνει το κορμί του. Πολύ σημαντικό. Επομένως, κάποτε ήμουνα σαν το φίλο μου που έλεγα μακριά από ξενύχτια κτλ. Εγώ θα πω παν μέτρων άριστον, αλλά όλα βάλτε τον αθλητισμό στη ζωή σας και θα δείτε ότι θα υπάρχει τουλάχιστον περισσότερο χαμόγελο. Σαφώς. Θέλω και στους δυο να ευχηθώ, θα είμαστε εκείνο το βράδυ εκεί. Καλή επιτυχία για τις 14 του Απρίλη στο The Spartans Night. Μια πολύ ωραία διοργάνωση που όλοι θα είμαστε εκεί. Καλή επιτυχία, Στέφανε, καλή επιτυχία Γιώργο. Δώστε τον καλύτερό σας σε αυτό για να αποδείξουμε ότι μπορεί η Ολλανδία να είναι η μητέρα των πολεμικών τεχνών, αλλά η Ελλάδα είναι η μητέρα των πολύ καλών μαχητικών
πραγματικά παιδιών με πολύ καλά αποτελέσματα. Καλή επιτυχία και στους δυο σας. Αποδεσμεύω τα παιδιά μας γιατί οι προπονήσεις τους όλο ένα και γίνονται πιο εντατικές. Έχουν μόλις πολύ λίγο καιρό, μια μισή εβδομάδα, δύο εβδομάδες ουσιαστικά, άμα το, έτσι, το συλλάβεις, για να προετοιμαστούν για αυτή τη βραδιά. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και καλώ τις κοπέλες μου για να κλείσει αυτή η εκπομπή. Μείνετε κοντά μας. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Καϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, Μαρίνα Λισάνδρου εδώ κοντά μας. Είδες, από μαχητικό σε μαχητικό σε πάω. Εντάξει, μην μας βάλεις τόσο μαχητικά όπως το προηγούμενο θέμα. Όχι. Βάλε μας λίγο στα πιο όμαλα, γιατί υπάρχουν και κυρίες μεγάλες που μας βλέπουν, υπάρχουν και νεαρές κοπέλες που δεν είναι τόσο μαχητικές, αλλά θέλουν όμως τη γυμναστική τους. Χριστίνα Καμπούρη εδώ. Θα πάρεις και εσύ τώρα τις δικές μας συμβουλές και αν κάτι θέλεις έτσι να τονίσεις ή να ρωτήσεις, εδώ είμαστε εμείς για σένα. Τι θέλεις να πούμε, τι έχεις ετοιμάσει? Πάμε να δυναμώσουμε λίγο γλουτούς και κοιλιακούς. Προλαβαίνουμε λίγο για το Πάσχα για να είμαστε όπως πρέπει τη μεγάλη εβδομάδα. Δηλαδή θέλουμε πολύ χρόνο ή είναι κάτι που δείχνει άμεσα το αποτέλεσμα? Ναι, άμεσα δείχνει, αλλά δεν δείχνει σε μια εβδομάδα. Δηλαδή για παράδειγμα, έλα εδώ να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πες ότι μια κυρία, ας πούμε, φοράει το 38 και ξαφνικά πάρει αυτό κερδίσει από το Lucky Sanson, το οποίο είναι το 34. Θα το προλάβει σε μια εβδομάδα να το βάλει για το Πάσχα? Με πλαστικό, ναι. Με πλαστικό, ναι. Άρα δεν θα την πάω στο Lucky, θα την πάω στο Χριστόπουλο. Λοιπόν, καλά, και εκεί δεν είμαστε σίγουροι ότι το προλαβαίνει, γιατί μετά θέλει και την θεραπεία, την ανάρρωση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να δώσω μια πλαστική χειρουργική για το καλοκαίρι, να κάνω μια γυναίκα ευτυχισμένη. Εδώ, εγώ. Ό,τι θες. Τι να κάνεις εσύ, παιδάκι μου, μην. Δώστε μου. Μπορώ εγώ να στα δώσω, αλλά τι να κάνεις. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μας δείξεις. Πάμε να δείξουμε κάποιες ασκησούλες κάτω. Εγώ επειδή το κάτω μου αρέσει να το βλέπω από εκεί, μου αρέσει πολύ αυτό. Λοιπόν. Κάθομαι, όχι. Δεν θα πάω να μην κάθε Χριστίνα μόνη. Έλα, κάνουμε παρέα. Για να ξαπλώσω πολεμικά. Να ξαπλώσεις ό,τι θέλεις, κάνε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε απλές ασκησούλες. Είναι εδώ. Ωραία. Σε σανίδα δηλαδή. Και φέρνουμε πόδι και πίσω. Πλάι πόδι και πίσω. Πλάι πόδι και πίσω. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και πιο γρήγορα. Εδώ. Βέβαια, όχι αμέσως, Μαρίνα, να πούμε στη τηλεθεάτρια ότι πρέπει λίγο να κάνουν λίγο προθέρμανση. Να κάνουν ζέσταμα, εννοείται. Ναι, γιατί άμα το κάνουν αμέσως θα έχουν πάρει και πρόβλημα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, θα το κάνουμε πρώτα αργά, πίσω. Βλέπουμε διαγώνια το πόδι και πίσω και πιο γρήγορα. Πόσες φορές πρέπει? Θέλουμε να κάνουμε 3 σετάκια από 25 τουλάχιστον. Μάλιστα. Καθημερινά? Ναι. Η γυμναστική αυτή πρέπει να γίνεται πρωί? Μπορεί να γίνεται όλη τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή ότι πότε έχουμε, όμως και ενέργεια, όποτε έχουμε είναι, ελεύθερο εντάξει. χρόνο, αλλά καλύτερο είναι η γυμναστική να γίνεται το πρωί, γιατί ξυπνάμε, μας φτιάχνει διάθεση. Φεύγουμε με άλλη ενέργεια. Ναι, ναι, και αμέσως μετά να τρώμε το πρωινό. Καλά, το πρωινό, εξαρτάται τι πρωινό θα φας. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι πολλοί σου λέει θα σηκωθώ 8 ώρα, θα φάω το πρωινό μου, κάτι 10 θα κάνω τη γυμναστική μου και θα φύγω για τις δουλειές μου. Καλό είναι αυτό το πρωινό μετά. Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε για τους γλουτούς μας. Λοιπόν, ξαπλώνουμε κάτω, φέρνουμε
Τα ποδαράκια ψηλά. Να πω ότι οι ασκήσεις αυτές που δείχνουμε κάθε εβδομάδα με τη Μαρίνα, επειδή με ρώτησε κάποια φίλη, δεν γίνονται με τίποτα στο στρώμα ή στο κρεβάτι. Γιατί επειδή δεν είναι σκληρό το στρώμα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Άρα ή στο πάτωμα ή σε ειδικό στρωματάκι. Μπράβο. Που παίρνουμε για τη γυμναστική. Καλύτερα στο πάτωμα. Γιατί και το στρώμα είναι λίγο μαλακό. Οπότε καλύτερα στο πάτωμα. Μάλιστα. Εδώ. Και ανοιγοκλίνω. Μάλιστα. Προσπαθώ τα πόδια μου να μην πατήσουν κάτω. Καθόλου. Σαλιδάκια. Για πόσες φορές το κάνουμε αυτό? Πάλι 25 σετάκια. 3 σετών 25. Το κάνουμε τσαρουχάκι και μετά θα το κάνουμε και μυτούλες. Αλλάζει πάρα πολύ. Ναι, αλλάζει. Γιατί στα τσαρούχια πιάνει ο πίσω μυς και στις μύτες πιάνει ο μπροστά. Τι λες ρε παιδί μου, ένα τσαρούχι με μία μύτη έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Ακόμα και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, φοβερό είναι. Εδώ, όταν κάνουμε μυτούλες, σφίγγουν οι πάνω κοιλιακοί. Γιατί εκεί κρατάς όλο το σώμα. Όταν κάνουμε τσαρούχια, σφίγγουν οι κάτω. Η πιο δύσκολη είναι κάτω. Ναι. Ισχύει αυτό, απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι οι κάτω, ενώ γυμνάζονται πιο δύσκολα, δέχονται πιο εύκολα την άσκηση. Οι κάτω δηλαδή μπορεί να δείξουν πιο πολύ εύκολα το αποτέλεσμα, αυτό θες να μου πεις? Όχι, οι κάτω όμως είναι πιο δυνατοί από τους πάνω. Παρόλο που αργεί να φανεί το αποτέλεσμα. Είναι αυτή τα βέτο να τρώνε τα τέλεια. Ναι, τα τέλεια. Ναι. Ποιο, αυτό λες το απολώνιο που λένε, το ποσινόπολο. Είναι λαγόνιες ακρολοφίες. Καλά, δεν θα μπει έναν τώρα, γεια σου, τι ωραίο σαγόνι σε ακρολοφία έχει. Αφού έτσι τα λένε. Ναι, αλλά αυτό κάπως το λένε. Αυτά εδώ που έχουμε το απολό. Όχι το Αδάμ. Όχι. Το απολώνιο, κάπως λέγονται. Δεν ξέρω, μου τα έχουν πει πολλές φορές, αλλά κόβουν τη λέξη στη μέση. Δεν προλαβαίνουν να το πουν. Ξεκινάνε και σταματάνε. Μετά ασχολούνται. Αλλά δεν προλαβαίνουν. Ωραία, πάμε λίγο για γλουτού. Ναι. Επειδή ακούτε μία φωνή, να μην νομίζετε ότι συνδεόμαστε τώρα με την Ηλιούπολη. Έχει έρθει σήμερα εδώ γιατί έχουμε ένα εξτρά γύρισμα μετά την εκπομπή η Μπάρμπαρα Κίλκη. Οπότε παραμένει στην παρέα μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ήθελα να ρωτήσει το αθλητικό της κομμάτι. Πάμε για λίγο γλουτούς τώρα. Πάμε. Ωραία. Πολύ σημαντικό και ειδικά και στη γυναίκα και στον άντρα. Ξαπλώνουμε. Πατάνε καλά τα πέλματα. Πολύ βασικό. Και σηκώνουμε πάνω. Και ένα. Μένουμε. Σφίγγουμε. Πόσο μετράμε περίπου εδώ? Μετράμε περίπου 15 με 20 από μέσα μας. Αλλά σφίγγουμε. Αν δεν πειράζει, αν είναι απ' έξω. Σφίγγουμε την ώρα που ανεβαίνουμε. Σφίγγουμε καλά. Γιατί αυτό και τετρακέφαλο και γλουτό. Κατεβαίνουμε κάτω. Χαλαρώνουμε, μένουμε. Ξανά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά να το ξέρετε. Ναι, γιατί ο μυς πρέπει να χαλαρώνει και μετά πάλι να αιματώνεται. Δεν θα κάνετε σπαστικές κινήσεις γιατί το αποτέλεσμα δεν θα επέλθει όπως το θέλετε. Πάνω πάλι, σφίγγω. Κάτω χαλαρώνω. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν την κάνουμε αυτήν, μετά θα πρέπει να γυρίσουμε να κάνουμε λίγο ραχιαίους. Και εκτός από ραχιαίους, θα σας δείξω και μια διατασούλα που θα κάνετε, που είναι πολύ βασική, να την κάνουμε παράλληλα με τους ραχιαίους. Μάλιστα. Λοιπόν. Κάνουμε τους γλουτούς μας, κάνουμε και άλλες ασκήσεις για τους γλουτούς. Όλα αυτά που λέμε από 15-20 επαναλήψεις. Εννοείται. Καλά, τα push-ups τα απλά τα ξέρουμε όλοι, εντάξει, τα γυναικεία κτλ. Μπράβο. Πάμε τώρα να κάνουμε ραχιαίους. Mm-hmm. Πάλι όμως πιο ισομετρικές. Να μην τους τραυματίσουμε, να τους γυμνάσουμε, αλλά χωρίς να τραυματιστούμε. Σωστά. Λοιπόν, ξαπλώνουμε κάτω, τεντώνουμε χέρια μπροστά και σηκώνουμε λίγο πόδια. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Εδώ. Ναι. Και σφίγγει πάρα πολύ. Μπράβο. Και σφίγγει χωρίς να το καταλάβουμε. Όχι, δηλαδή χωρίς να επιβαρυνθούμε. Λοιπόν, κάτω. Χαλαρώνω. Το βλέπουμε. Ξανά πάνω. Να, κοίτα τώρα πώς έσφιξες. Βλέπεις, φαίνεται ότι ο μυς δουλεύει και σφίγγει. Για πόση ώρα το κρατάμε αυτό? 20 δευτερόλεπτα πάλι, μετράμε από μέσα μας. Και αυτό είναι και γλουτούς, αλλά όμως... Και ραχαίους. Λοιπόν, και θα μετράμε 1001, 1002, 1003, έτσι μετράμε τα δευτερόλεπτα, επειδή πολλοί δεν ξέρουν και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5. Για πες το μου αυτό. Τα 20 δευτερόλεπτα θα μετράμε 1001, 1002, 1003. Γιατί, για να έχουμε το κενό. Όχι, έτσι είναι γιατί όταν μετράς το δευτερόλεπτο. Αν το δεις με το ρολόι σου, έτσι θα το μετρήσεις. Α, γιατί αυτό μέχρι να πει. Είναι αλλιώς να πεις 1, 2, 3, 4 και αλλιώς 1001, 1002. Γιατί έτσι φεύγει ο δείκτης. Και μάλιστα. Είναι 20 δευτερόλεπτα. Πολύ σημαντική η παρατήρησή σου αυτή. 300 ευρώ πριν έχεις. Τέλεια. Λοιπόν, και τώρα πάμε να κάνουμε και τη διατασούλα
για τους βραχιεούς. Και να σας πω και κάτι, επειδή το βλέπω και πολύ στα γυμναστήρια και έχετε και με ρωτάτε, αλλά δεν μπορώ, πρέπει να παίξω προπόνηση να φύγω και δεν μπορώ να σας δώσω. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά αυτό που κάνετε το λάθος είναι ότι δεν κάνετε διατάσεις, ούτε όταν ξεκινάτε, ούτε όταν τελειώνετε. Δεν είπα να κάνετε 10 ώρες διατάσεις και έτσι και τέτοια και αυτά. Είπα ότι αν ο μυς δεν προθερμανθεί για να δεχτεί ή όταν φύγεις δεν τον απλώσεις, μετά δεν γίνεται το σώμα να μεγαλώσει. Πρέπει το σώμα να το προετοιμάζεις για να μεγαλώσει. Γιατί αλλιώς πάει και δένουν όλα αυτά εμείς, κατάλαβες, δεν μεγαλώνουν και μετά λέει δεν παίρνω άλλο. Μα πώς να πάρεις όταν ο μυς σου έχει γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Η διάταση ανοίγει το μυ και τον έχει έτοιμο για να δεχτεί την εκάστοτε άσκηση. Γι' αυτό πρέπει οι διατάσεις να γίνονται. Στο 3 λεπτά, 5 λεπτά, οκ, okay, αλλά πρέπει να γίνονται. Πάμε να μπούμε στο καβούκι μας. Αυτή είναι η διάταση που κάνουμε. Πώς να μην μπούμε, καλέ. Λοιπόν, θες να μπω κι εγώ στο δικό σου καβούκι να μπούμε μαζί. Δεν χωράμε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, μαζεύουμε εδώ. Εδώ. Για να έρθει η σπονδυλική στήλη στη θέση της. Βάζουμε μέσα, περίμενε λίγο να σου φτιάξω το... βάζουμε μέσα το... εδώ, αυτό, ναι. Πρέπει να έρθει σε ευθεία. Ναι. Άρα βγάζουμε το στήθος. Όχι, το στήθος το φέρνουμε μέσα, καμπουριάζουμε. Άρα καμπουριάζουμε λίγο. Μπράβο. Γιατί περισσότερο είναι αυτό που κάνουμε, πιέζουμε. Όχι, περισσότερο κάνουμε αυτό. Είναι κάνουμε αυτό. Σωστά. Καμπουριάζουμε. Σωστά. Καμπουριάζουμε για να τεντώσουν οι μυς. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραίο. Ερχόμαστε εδώ μετά και κάνουμε απλή ασκήσουλα. Εδώ, ισομετρική. Και μένουμε. Μπράβο. Όταν αρχίσουμε να τρεμουλιάζουμε λίγο, νομίζω ότι πρέπει να υποχωρήσουμε. Ναι. Σωστά. Κατεβάζουμε. Το άλλο. Όπα. Αλλά με βολεύει ο καθένα. Δεν έχεις θέμα εσύ. Είσαι all time class. Εδώ. Μένουμε. Ωραία. Κατεβάζουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και να αλλάξει. Λίγο γιατί μετά από λίγο. Μπράβο, ναι. Θα κάνουμε πάλι ισομετρική και μετά θα βάλουμε κίνηση. Μάλιστα. Πάμε τώρα να κάνουμε και λίγο για γλουτούς όρθιες. Ωραία. Λοιπόν, τα κλασικά σκουό τα ξέρουμε όλοι που καθόμαστε που έτσι. Μπράβο. Και μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Προς τα έξω. Κατεβαίνουμε. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Όπως και, στα μηχανήματα του γυμναστηρίου, το leg extension, όταν τα πόδια σου τα έχεις ευθεία, ενώ τα πέλματα κάτω, ναι. Διαφέρει πολύ από όταν λίγο τα ανοίγεις και πάνω το σηκώσεις. Είναι λίγο πιο. Εγώ στην κολύμβηση μας βάζανε να κάνουμε με ανοιχτά τα πόδια τα πέλματα και στην αρχή μου έκανε εντύπωση. Και λέω, μα αφού πρέπει να είναι ευθεία. Και μου λέει ο προπονητής, όχι, πρέπει να είναι έτσι. Όταν ήμουν μικρός τώρα αυτό που φανταστείς τώρα. Αυτό θυμίζει το Charlie Chaplin. Ναι, οπότε αλλά βοηθάει πολύ όμως το μη. Έχει πάρει και από εκεί το όνομά του, άρα πόδια προς τα έξω και καθόμαστε. Και μένουμε. Μάλιστα. Στη ισομετρική άσκηση. Για τους γλουτούς που βοηθάει πάρα πολύ. Πόση ώρα μπορείς να μείνεις εκεί. Πόση ώρα θες. Θα με χρονομετρήσει. Δεν το ξέρω. Θα δείξει. Θα το δοκιμάσουμε και θα δείξει. Λοιπόν, μπράβο ρε Μαρίνα. Πολύ ωραία. Είδες πόσο ωραία πράγματα μπορεί να γίνουν. Όλο αυτό μέσα στο πρόγραμμα στο πρωί είναι ένα τέταρτο. Ναι. Μία και ούτε. Ναι. Και να φεύγεις έτοιμη, με ζωντάνια, με ενέργεια και πάνω απ' όλα σφιχτή. Έτσι κάπως σφιχτά θα κλείσει η εκπομπή. Άντε, επειδή ήσουν πολύ καλή, πάρε εσύ ένα με τυρί, πάρε και εσύ ένα... Ευχαριστώ. Όχι, ανάποδα το δώσω. Εσύ θα πάρεις με το τυρί, γιατί η Μαρίνα είναι της γυμναστικής. Εγώ πήγα να σου δώσω εγώ παιδί. Έκαψα θερμή. Α, okay. Εσύ λοιπόν που προσέχεις και εσύ, θα πάρεις το... Είναι με μαύρο, πώς το λένε, με σίκαλι. Από τον Αλετρά. Άντε, είδες, πήγατε και το κουλουράκι σας. Σας ευχαριστώ. Μην το φας τώρα στον αέρα. Για το δικό σου καλό. Λοιπόν, γιατί δεν κάνεις την κάμερα. Λοιπόν, θα λερωθείς, θα φύγει το κραγιόν και τέτοια. Εσείς οι γυναίκες θα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Κάπου εδώ κλείνω και σας αποχαιρετώ. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με άλλες συνεργάτηδες. Την επόμενη εβδομάδα πάλι τα κορίτσια μου και άλλη γυμναστική. Και να πω ότι ή την επόμενη ή την παραεπόμενη θα ακολουθήσουμε τη Μαρίνα Λισάνδου και θα δείξει στο χώρο που την βρίσκουμε, θα δείξουμε κολύμβηση. Οπότε θα πάμε Aqua Fitness στο κολυμβητήριο να κάνουμε τα γυρίσματά μας. Σας αγαπάω πολύ. Είστε οι καλύτεροι. Γεια σας.